Μιχάλη. Ναι. Ναι, το επόμενο μας θέμα. Βεβαίως. Εγώ βιάστηκα και πήγα μέσα στα νηφικά. Αν έχουμε ακόμη ένα θέμα. Ναι. Για το πώς μπορείτε να πάτε σωστά στα νηφικά. Αστειεύομαι. Το θέμα μας είναι πώς να επιτύχουμε τους στόχους μας βήμα με βήμα. Έτσι δεν είναι? Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό, πώς να πάτε σωστά στα νηφικά. Το ξέρω, γι' αυτό κάτι το άλλη φορά. Λοιπόν, Έλενα Χατζηγεωργίου, προπονήτρια ζωής. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ορίσες, Έλενα μου. Καλώς σας βρήκα. Εδώ είσαι για να μας δώσεις περισσότερη αισιοδοξία από αυτή που έχουμε. Και το λέμε αυτό, ότι έχουμε, είμαστε πολύ αισιοδοξία, αλλά πολλές φορές χρειαζόμαστε και κάποιος προπονητής, έτσι καλά να μας εκπαιδεύσει, για να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι οδεύουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Πώς μπορούμε με τη βοήθεια ενός προπονητή ζωής να φτάσουμε στους στόχους? Ουσιαστικά κάποιος προπονητής ζωής, και τούτος είναι ο ρόλος μας ουσιαστικά, να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα εφόδια τα οποία ήδη έχει κάποιος άνθρωπος. Δηλαδή καταρχήν θεωρούμε κανέναν άνθρωπο ότι έχει πρόβλημα. Μια πολύ διαφορετική προσέγγιση. Είμαστε αυτοί που είμαστε, μοναδικοί ο καθένας στη δική του ζωή, με τα δικά του θέλω. Οπότε ο στόχος ενός προπονητή είναι να βοηθήσει τον καθένα να πετύχει αυτά τα θέλω ή να τα ανακαλύψει. Γιατί πολλές φορές πάμε έτσι στο πουθενά, χωρίς πραγματικά να έχουμε καθίσει να σκεφτούμε τι θέλουμε, και παραπονιόμαστε ότι δεν έχουμε πετύχει αυτά που θέλουμε, αφού δεν ξέρουμε πού πάμε. Οπότε, αυτά τα πατάκια τι είναι εκεί? Αυτά είναι το συμβολάκι από ένα πρόγραμμα το οποίο αξιοποιούμε το θέμα προπονητής ζωής σε εξειδικευμένο πρόγραμμα για γονείς, το οποίο ονομάζεται Βήματα. Οπότε υπάρχει, και εγώ πριν το βήμα, ναι, με βήμα. Ναι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο στηρίζει σε τακτικές συναντήσεις γονείς να μάθουν καινούργια εφόδια, να μπορέσουν να χειριστούν τα παιδιά τους σωστά, να θέσουν καινούργιους στόχους για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Και επειδή πραγματικά η ζωή μας είναι σε συνεχή εξέλιξη και μάλιστα ταχύτατη, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε μέσα από το πρόγραμμα είναι, όπως εξελίσσεται η ζωή, να είμαστε δίπλα στον κάθε γονιό. Δεν μπορούμε δηλαδή με ένα σεμινάριο το οποίο μπορεί να πάρει κάποιος εφόδια αυτή τη στιγμή, ωραία, θα πάρει αυτά τα εφόδια. Σε 2 μήνες τα δεδομένα αλλάζουν. Σε 3 μήνες πάλι αλλάζουν. Οπότε ακολουθούμε αυτή την πορεία και με τα βήματα. Οι στόχοι που θέλουν να καταφέρουν οι περισσότεροι άνθρωποι, αναφέρατε ότι έχουν κάποιους στόχους. Ναι, όσον αφορά γενικά τους ανθρώπους ή ειδικά τον τομέα γονείς. Και τα δύο μπορούμε να τα πούμε. Ωραία. Όσον αφορά τους γονείς, πάρα πολλές φορές βρίσκω ότι χρειάζεται να ξαναγνωρίσουν τον εαυτό τους, τον ίδιο. Γιατί στην τρεχάλα να δημιουργήσουν, να παντρευτούν, να κάνουν οικογένεια, βρέθονται εκτεθειμένοι στο να μην ξέρουν καν ποιοι είναι. Απλά ξέρουν ότι έχουν πολλές υποχρεώσεις. Γι' αυτό δημιουργεί μπέρδεμα, εντάσεις, πολλά διαζύγια, διάφορα τέτοια. Οπότε έχω βρει πολλούς γονείς που να μην ευχαριστούνται το ότι είμαι γονιός. Να μην το χαίρονται. Mm-hmm. Να είναι απλά φορτωμένο με τρομερό άγχος. Πράγμα απαράδεκτο για μένα. Και να το παίρνω σαν δεδομένο ότι τα παιδιά μας είναι δικά μας, είναι κτήμα δικό μας και ξεχνάνε ότι σε κάποια στιγμή τα παιδιά θα φύγουν από το σπίτι, θα πάνε για σπουδές και τα χάσουμε. Δηλαδή μέσα σε αυτή την βαβούρα και στις υποχρεώσεις χάνουμε πολύτιμες στιγμές με τα παιδιά μας, που όταν τα φύγουν τα παιδιά από το κοντά θα αντιληφθούμε ότι αμάν τι χάσαμε. Ναι, φυσικά καταλαβαίνω ότι είναι συνειδητοποιημένοι για τούτον, και τούτον πολλές φορές ασκεί ακόμη παραπάνω στρες και πίεση. Mm-hmm. Γιατί γνωρίζουν τούτον το δεδομένο και προσπαθούν και να τους δώσουν εφόδια, ταυτόχρονα να παλέψουν μια καθημερινότητα αρκετά δύσκολη. Οπότε έχοντας και το άγχος ότι ναι ρε παιδί μου, κάποια στιγμή να αλλάξει μορφή η οικογένεια, και αυτά γίνονται ένα μεγάλο κουβάρι μέσα στο μυαλό τους, μέσα στη ψυχή τους. Οπότε είμαστε δίπλα τους ακριβώς για να μπορέσουν να δουν ή να προσεγγίσουν την κάθε τους μέρα διαφορετικά. Και πώς γίνεται αυτό, βήμα με βήμα λέτε, πώς γίνεται, πώς μπορεί να το καταφέρει? Γίνεται γιατί καταρχήν μπορεί να δώσουμε εφόδια στον τρόπο διαχείρισης της κάθε μέρας. Να δούμε πού εστιάζεται η προσοχή. Είναι σημαντικά εκεί που σπαταγείται ενέργεια? Ή μπορούν κάποια πράγματα να τα αποφύγουμε εντελώς από το πρόγραμμά μας, γιατί απλά δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι πιθανόν είναι σημαντικά. Για την καριέρα μιλάτε? Μιλώ για την καθημερινότητα, για τη ζωή. Δεν μιλώ για την καριέρα μόνο. Mm-hmm. Δηλαδή, ακόμα και απλές συνήθειες. Δηλαδή, το ότι πρέπει να τρέχω 2, 3, 4 κοινωνικές υποχρεώσεις καθημερινά. Κάποια πράγματα μπορούμε να τα αποφορτίσουμε από το πρόγραμμά μας, και συνήθως είναι τα μικρά που κάνουν μεγάλη διαφορά. Δεν το υπολογίζουμε, αλλά πραγματικά γίνεται κατασπατάληση της ενέργειας. Θα μας μάθετε να βάζουμε σωστές προτεραιότητες. Σωστές προτεραιότητες, mm-hmm. πραγματικά να υπηρετούμε τους δικούς μας στόχους. Μια μεγάλη έλλειψη που έχω βρει είναι ότι οι πιο πολλοί άνθρωποι υπηρετούν στόχους που δεν είναι δικοί τους καν. Ακριβώς γιατί δεν έκατσαν να σκεφτούν τι θέλουν για την οικογένειά τους.
Οπότε η απάντηση που παίρνω είναι ότι, okay, έτσι κάνουν όλοι. Τι σημαίνει έτσι κάνουν όλοι? Πρέπει να κάτσει ο καθένας να σκεφτεί τι θέλει για την οικογένεια του, τι θέλει για τη ζωή του, για την καριέρα του. Οπότε η ενέργεια που θα σπαταλήσει ή θα αφιερώσει, αν θέλετε, πραγματικά να φέρει έναν αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και να μην κουράζεται κάποιος στην πορεία χωρίς αυτό το αποτέλεσμα. Άρα όλα να ανάδικα, κουραστικά, επίπονα, με τρομερά προβλήματα στις σχέσεις μας και ένας φαύλος κύκλος μετά. Mm-hmm. Σε πόσες συνεδρίες θα το πετύχουμε αυτό? Στην περίπτωση των ομάδων βήματα τρέχουν για μια συνεχή σεζόν κάθε φορά, για μια ακαδημαϊκή χρονιά κάθε φορά ή κάθε ομάδα. Με συναντήσεις ανάλογα με την ομάδα, δύο φορές ή μία φορά το μήνα ανάλογα με τις δυνατότητες. Γιατί υπάρχουν ομάδες που είναι φύση αδύνατο να μαζευτούμε πιο πολλές που μία φορά το μήνα. Ο στόχος είναι να ασκήσουμε πιο πολύ στρες, να το αποφορτήσουμε. Απλά πάντα φέρνω χρώματα μαζί μου, γιατί οι δύο τεχνολογίες που αξιοποιούνται στο δικό μου coaching είναι η χρωματοθεραπεία και το NLP. Είναι, δεν είναι τυχαίο πάντως και το φόρμα που φοράτε. Είναι ακριβώς τα ίδια χρώματα. Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο στη δική μου περίπτωση. Γιατί έχω εκπαιδευτεί και έχω εξελίξει αυτήν τη μέθοδο της χρωματοθεραπείας με τρόπο έτσι ώστε και σαν εργαλείο να μπορεί να μου δώσει την εικόνα των αδυναμιών και των δυνατοτήτων κάποιου, οπότε να μπορώ να επέμβω ή να τον βοηθήσω να επέμβει στη δική του τη ζωή, έτσι ώστε να έχει το αποτέλεσμα που θέλει. Και πώς γίνεται αυτό, επιλέγει ο ίδιος το χρώμα που τον αντιπροσωπεύει? Στην περίπτωση που θα κάνουμε μια προσωπική συνάντηση, πάντοτε, παρόλο που πρώτα είναι να ακούσω τι έχει να μου πει κάποιος, πάντοτε θα κάνουμε για ένα color analysis test για να μπορέσω εγώ να δω, γιατί το χρώμα είναι ένας κώδικας. Η ενέργεια μπορείτε μας να μας μιλήσετε λίγο, μας πείτε. Αυθόρμητα θα γίνει αυτό. Ποιο χρώμα σου αρέσει, ποιο θα λέγω? Όχι με ένα χρώμα. Μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό αν έχουμε χρόνο. Μπορεί να διαλέξει 6 χρώματα, αλλά θα προτιμούσα να διαλέξει από αυτόν τον δειγματολόγιο που έχει πιο μεγάλη επιλογή. 6 χρώματα. Μπορείς να διαλέξεις εσύ, γιατί μερικά βιολέντα το έχουν ξανακάνει. Διάλεξε 6 χρώματα, δεν μας πειράζει αν τα επαναλάβεις. Φτάνει να είναι χρώματα τα οποία σε έλκουν αυτή τη στιγμή πραγματικά. Αλλιώς δεν πετυχαίνει. Πρέπει να είναι αληθινό. Και είναι αυθόρμητο, δηλαδή πρέπει να σκέφτεται. Ναι. Δεν χρειάζεται να σκέφτεται πάρα πολλά. Λοιπόν, έλα, εγώ να τα κρατήσω. Απλά τούτο είναι ένα αρχικό παιχνίδι το οποίο μπορεί να ξεκλειδώσει πάρα πολλά. Πολλές φορές μπορεί να... 4,2. Μπορώ να δω ένα παράδειγμα, να δώσω ένα παράδειγμα, συγγνώμη για τούτο. Είχα παιδάκι το οποίο μου το είχε φέρει η μαμά γιατί είχε κρίση πανικού. Έτσι νόμιζε τουλάχιστον. Ενώ τελικά αυτό που συνέβαινε και μπόρεσα πολύ πιο εύκολα μέσα από τα χρώματα να το εξακριβώσω για να το δουλέψουμε μετά και να το ξεφορτωθούμε, ήταν μοναξιά. Το παιδάκι ήταν μοναξιά. Μέσα του ένιωθεν εύκολα γιατί ήταν μια πολύ έτσι έντονη προσωπικότητα. Οπότε μόλις καθόταν και δεν είχε κάτι να κάνει, ένιωθε έναν πάγωμα στην καρδούλη. Πόσο χρόνο ήταν? Και το αυτό ήταν 10 χρονών. Και αυτόν το μετάφραζε, σε κρίμα, δεν ήταν μόνο του. Απλά, να νιώθει μοναξιά. Δεν είναι εντελώς φυσιολογικά. Τα συναισθήματα μας δεν πρέπει να τα φοβόμαστε, απλά να τα αντιμετωπίσουμε και να βρίσκουμε λύσεις. Και μπράβο της μαμάς που έψαξε τρόπο να το αντιμετωπίσει. Έχει πολύ ξεχωριστούς ανθρώπους η Κύπρος και λυπούμε που δεν τους έχουμε έτσι όλους μαζί κοντά τον ένα με τον άλλο για να δημιουργήσουμε έτσι μια άλλη άβρα γύρω μας. Λοιπόν, εμείς θα σε έχουμε και στις εκπομπές. Πες μας τώρα για τον Μιχάλη με τα χρώματα που έχει επιλέξει. Μπορείς να τα βάλεις 4 κάθετα μπροστά σου και τα 2 αριστερά και δεξιά της κάθετης γραμμής. Έχει σχέση. Πώς. Μια γραμμή με 4 στο κέντρο και τα άλλα 2 δεξιά και αριστερά της κάθετης γραμμής. Κάτι σαν το σταυρό. Ναι, είσαι βέβαιος για το setting, για το... Τα τυχαία το έχω κάνει. Ναι, αλλά δεν σαν σου αρέσει. Αν δεν σου αρέσει, άλλαξε τη θέση τους. Μας πιέζει λίγο χρόνος. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε κάποια τυχαία αναλυστή. Τυχαία το κάνουμε. Ωραία. Δεν θα μπορείς, δεν θα μπορέσεις, φαντάζομαι. Μπορώ να πω κάποια πράγματα. Σίγουρα, ας πω το πιο θετικό που βλέπω, είναι ότι για να μπορέσεις να δημιουργήσεις θέλεις χρόνο και space δικό σου, και οι άνθρωποι πάρα πολύ εύκολα σε εμπιστεύονται. Μάλιστα. Δεν θα πούμε κάτι άλλο. Και σίγουρα στις σχέσεις σου, στις φιλικές, σε όλες τις σχέσεις επαγγελματικές κλπ, χρειάζεσαι space. Δεν σου αρέσει να σε πιέζουν. Είσαι εκεί, αλλά θέλεις το χρόνο και την... Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Breathing space. Για την Καμπρίλα τι βγήκε δηλαδή? Εντάξει, όλα αλλάζουν. Αυτό μετά από 2 μήνες, 3 μήνες είναι σε διαφορετική φάση. Μάλιστα. Οπότε είναι εδώ που πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιος χαρακτήρας δεδομένος, απλά τα πάντα είναι σε εξέλιξη. Μέσα μας, γύρω μας, και απλά πρέπει να έχουμε τη μαγιά να τα ακολουθήσουμε. Πολύ σωστό.
Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι μπορεί ο καθένας να επικοινωνήσει μαζί σου mm-hmm. και μέσα από το ίντερνετ, αλλά και από τα τηλέφωνα τα οποία mm-hmm. έχουμε εμείς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ζητήστε εδώ από το 77-77-1088 για να προπονηθείτε και να βαδίσετε σωστά στη ζωή. Εμείς τα πάμε σε διαλυματάκι και θα επιστρέψουμε με τις υπέροχες δημιουργίες, τις οποίες έχει επιλέξει εσάς σήμερα η Ορθοδοξία και αφοράνε την πιο ευτυχισμένη μέρα των ανθρώπων τότε όταν θα παντρευτούν.